Libero 107,4. Νιώθει. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον πρόεδρο της ΠΑΕ και έναν εκ των εκαθαριστών, τον κύριο Κλεόπα, για να δώσουμε μια συνέχεια στο θέμα. Το σημερινό, τι κάνετε, κύριο Κλεόπα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάλι δικαστήριο σήμερα. Έτσι, κάνουμε από δικαστήρια, έχω αρκετά. Δόξα τω Θεώ, είστε συχνός πελάτης στα δικαστήρια. Σήμερα αυτό δεν ήταν για προσωπική σας εντελώς υπόθεση, ήταν για το θέμα του τιμήματος του πληστηριασμού, του νέου ρησίου, το οποίο πήρε αναβολή για τις 21 Ιανουαρίου, για το νέο έτος δηλαδή. Πράγμα που σημαίνει, όπως μας εξηγούν οι νομικοί, κύριε Κλεόπα, ότι πάει λίγο πίσω την εκαθάριση από την άποψη ότι δεν μπορεί μέχρι τότε φυσικά να εκποιηθεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει η ΠροΕΠΑΕ, δηλαδή το νεορίσιο. Κοιτάξτε, κάναμε μία κυρία παρέμβαση σήμερα, ναι. Το άρθρο 752 παράγραφος 1, ο κύριος Μαστρογιάννης, ο δικηγόρος μας, από την Αθήνα. Ναι, ο δικηγόρος του κύριου Καρυπίδη, ναι. Ναι, του κύριου Καρυπίδη. Mm. Διότι ο κύριος Σκόρδας ζητάει να αρχίσει η εκποίηση του οικοπαίδου μαζί με τα οποιαδήποτε κτίσματα υπάρχουν στα 3,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, το 2010, ναι, η ΠΑΕΑ Αριστότε σε μία δήλωσή της προς την εφορία είχε δηλώσει ότι η αξία του ακινήτου είναι 780 περίπου χιλιάδες δραχμές μαζί με τα του ακινήτου, του γηπέδου μαζί με τα ακίνητα που έχει. Ναι, σωστά, μαζί με όλα τα χτίσματα, ναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Αλλά επειδή μόλις επέστρεψε σπίτι μου και ζητάμε τώρα, όταν το 2010 την αξία την υπολογίζουν συνολικά στα 710 η ΠΑΕ Άρης, η τότε δείξη της ΠΑΕ Άρης, είναι κάτι το απίθανο και τρελό να ζητάμε τώρα 3,5 εκατομμύρια να ξεκινήσει. Ίσα-ίσα πρέπει να ζητάμε λιγότερο με βάση τη σημερινή κατάσταση. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο εμείς κάνουμε μια κυρία παρέμβαση και ζητάμε με μια έκπτωση 30% του 710.000, πόσο ήταν τότε, να πάει στα 500, δυστυχώς δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου και δεν τα βλέπω, γύρω στα 500 κάτι να ξεκινήσει. Ναι, 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 όπως πληροφορηθήκαμε από τους δυναμικούς είναι 501.000 και κάτι συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ακριβώς. Ήμουνα με τον κύριο Μαστρογιάννη έως τώρα μαζί και συζητούσαμε για τον Άρη. Και αυτός, ο κύριος Μαστρογιάννης, αναχώρησε για Αθήνα. Και τώρα στις 21 του μηνός η ελληνική δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη και ας αποφασίσει ό,τι νομίζει. Ό,τι πιστεύει, όχι ό,τι νομίζει, συγγνώμη, λάθος εκφρασή μου, ό,τι πιστεύει ότι είναι το σωστό. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή το 2010, τον Οκτώβριο του 2010 να λέμε 710, 720 πόσο είναι και τώρα ζητάμε 3,5 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνετε? Ναι, ναι, είναι απόλυτα λογικό. Νομίζω ότι απόλυτα κατανοητό ταυτόχρονα αυτό που μας λέτε. Μας έλεγε και ο κύριος Αργυριάδης, τον οποίο φιλοξενήσαμε πριν από λίγο, ο δικηγόρος του Εραστέχνη, ένας από τους δικηγόρους του Εραστέχνη. Τον είδα τον κύριο Αργυριάδη το μεσημέρι. Ναι. Ναι. Μας είπε ότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι ούτε καν για αυτά τα νούμερα τα 500.000 θα βρεθεί αγοραστής. Αυτή την αίσθηση έχει με βάση τα σημερινά δεδομένα και για το ότι δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και εμπορικά κάποιος εκεί που είναι το οικόπεδο αυτό, δηλαδή να το κάνει τι. Είναι για συγκεκριμένη χρήση. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αργυριάδη. Τώρα, γιατί ο κύριος Σκόρδας θέλει αυτή την τιμή, νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Γιατί το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Είτε έτσι αλλιώς μου επετέθη βραστικά σήμερα στο δικαστήριο, μετά τη λήξη του δικαστηρίου. Για ποιο λόγο? Ότι πάω να του καλάσω την περιουσία. Εγώ. Εσείς προσωπικά. Και εγώ φταίω για όλα αυτά που έγιναν. Προσωπικά, ναι. Πρόσωπο με πρόσωπο. Εγώ βέβαια δεν απήντησα τίποτα. Το μόνο που του είπα ήταν: σας παρακαλώ, σας μιλώ στον πληθυντικό, να μου μιλάτε στον πληθυντικό. Και μου είπε διάφορα εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Δεν έχω εγώ τίποτα με τον κύριο Σκόρδα, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά ζωή μου το συνάντησα. Ναι. Και τι να κάνουμε. Ο κύριος Σκόρδας και όλοι οι υπόλοιποι όσοι ήταν, αυτοί φέραν τον Άρη σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ δεν ανακατεύτηκα ποτέ. Ναι. Εγώ είμαι μέλος του ΟΡΑΕ από το 1962. Βοήθησα τον Άρη και τον αγαπώ τον Άρη από την μέρα που γεννήθηκα το 1944. Βοήθησα τον Άρη επί προεδρίας του Μενέλαου Χατζηγεωργίου τις ωραίες εποχές
τότε το 1980 που φτάσαμε στο ποιος θα πάρει τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, ναι, όσο μπορούσε να κάνω τραπέζι στους παίκτες, αλλά δεν έχει σημασία, αυτά τέλειωσαν. Ναι. Εγώ τι φταίω και μου ρίχνονται σε μένα. Μα και ίσα νομίζω, κύριε Κλεόπα, θα πρέπει να σας αναγνωριστείτε ότι έχετε μπει ένας εκ των εκαθαριστών που δεν είναι μια απλή διαδικασία ασφαλώς. Έχετε υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος το τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό και μόνο σας καθιστά έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπει στο πάνθεον ως ένας άνθρωπος που βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή τον Άρη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εκτός από αυτό είναι και το εξής. Ότι εκτός από εκαθαριστής του Άρη, είμαι και πρόεδρος της ΠΑΕ Άρη. Ναι, ναι, της υποκαθαρίσεις. Βέβαια, το γνωρίζουμε. Και εκεί έχω τις ίδιες ευθύνες που έχει και ο κύριος Κόρτας και ο κύριος οποιοδήποτε άλλος. Δεν θέλω να λέω ονόματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σηκωθώ και παραιτηθώ, όλη αυτή η εκαθάριση θα τραβήξει πίσω, που δεν θα το κάνω ποτέ αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβουν, εγώ φταίω που έφτασε ο Άρης σε αυτήν την κατάσταση, την οικονομική, η ΠΑΕ Άρη, συγγνώμη. Όχι, φυσικά, εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη από αυτό. Εγώ τι, και μου τα ρίχνεις σε μένα ότι θες να μου φας την περιουσία και θες να μου κάνεις το ένα και θες να μου κάνεις το άλλο. Λοιπόν, δεν θέλω να ξανασυζητήσουμε για αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι αντιδράσατε πολιτισμένα, γιατί είστε και ένας πολιτισμένος άνθρωπος από όσο σας γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, και ο κύριος Κόρδας, ίσως ο άνθρωπος και αυτός είναι πολιτισμένος, ίσως λόγω των προβλημάτων που έχει, να φέρθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πολιτισμένος και τον εκτιμώ και δεν έχω καμία τίποτε εναντίον του, για όνομα του Θεού. Ο κ. Αγγελιάς μας έλεγε πριν από λίγο εδώ, κύριε Κλεόπα, ότι έχει την αίσθηση ότι ο κ. Καρυπίδης δεν ενδιαφέρεται για το ακίνητο, για το νεαρό. Για το ρώτησα, που έκανα μια σχετική ερώτηση. Και επειδή ήσασταν μαζί με τον δικηγόρο του κ. Ήμασταν την ώρα που μιλούσαμε και το μεσημέρι, το είπε ο κ. Μαστρογιάννης, ότι δεν ενδιαφέρεται ο κ. Καρυπίδης. Δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι αυτό το ποσό το οποίο βάζουμε αυτή τη στιγμή είναι για να το πάρει ο κύριος Καρυπίδης. Σκοπίμως δηλαδή ρίχνουμε την τιμή, λέτε, για να το εκμεταλλευτεί και να το πάρει σε κοψοχρονιά που λέμε. Ναι. Με τόσα που έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες, μπορεί κανείς να φανταστεί και αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όχι. Ο κύριος Καρυπίδης μου το είπε και προσωπικά προχθές την Πέμπτη, ότι αν μπορεί να το πάρει ο ΑΣ, να το πάρει ο ΑΣ και εγώ θα βοηθήσω όσο γίνεται, αλλά ο ΑΣ, εάν το πάρει, θα έχει πρόβλημα, γιατί θα χρωστάει στην εφορία και θα ξαναγραφεί υποθήκη στην εφορία. Σωστά. Το θέμα είναι το εξής: να βρει ένας άνθρωπος, ένας Αργιανός, ο οποίος να μπορεί να βοηθήσει, να το πάρει και να βοηθήσει τον Άρη, όχι να χάσει τα λεφτά του. Κάποιος τρόπος. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή και να σας πω τι ακριβώς. Ναι. Αλλά ο κύριος Καρυπίδης δεν ενδιαφέρεται. Σας το λέω ξεκάθαρα, μου το είπε την Πέμπτη και μου το είπε και ο κύριος Μαστρογιάννη σήμερα. Ναι, μπορεί να έχει κατά νου, επειδή έχει δηλώσει ότι θέλει να εμπλακεί στη νέα ΠΑΕ με το καλό σε λίγους μήνες, μπορεί να θέλει να έχει κατά νου να φτιάξει κάποιο άλλο αθλητικό κέντρο ενδεχομένως. Δεν αποκλείεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το αποκαλύψει προφανώς ο ίδιος όταν έρθει η στιγμή. Τώρα θα περιμένουμε φυσικά να εκδικαστεί η υπόθεση, να βγει η απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι η καθάριση είναι η αλήθεια ότι πάει λίγο πίσω. Κύριε Κλεόπα, γιατί... τώρα πάει για 15 μέρες εδώ πέρα, 3 μήνες είμαστε. Εντάξει, σωστά, αλλά μέχρι να βγει και η απόφαση, κύριε Κλεόπα, θα περάσει τώρα κανένα δίμηνο, 2,5 μήνες. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να κάνουμε λίγο μια υπομονή. Δεν ξέρω κατά τα άλλα, με τον κύριο Καρυπίδη πώς είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, ο κύριος Καρυπίδης προχθές την Πέμπτη που μιλήσαμε στην εκδήλωση, ήταν, μου είπε το εξής, του λέω, κοίταξε Θόδωρε, δεν υπάρχει πρόβλημα για φέτος, για όνομα του Θεού, πρώτα Θεός. Ναι. Του χρόνου. Και μου λέει, του χρόνου θα πάρω 5 πρώτα ονόματα. Του λέω, κοίταξε, 5 πρώτα ονόματα είναι πάρα πολλά. Όχι, εγώ θέλω Άρης να ανέβει αμέσως στην Champions League, πώς λέγεται. Στη Football League. Ναι. Όχι, η Football League θα ανεβούμε του χρόνου. Ναι, και μετά στη Super League κατευθείαν. Στη Super League, δεν ξέρω τα ονόματα, εγώ έχω μείνει την εποχή. Στην παλιά πρώτη εθνική. Ναι, στην παλιά πρώτη εθνική. Και του λέω, Θόδωρε, μακάρι, αφού το θέλεις, έτσι θέλω και αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ αν το θέλεις, εγώ το θέλω 100, του είπα. Ασφαλώς. Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε, κύριε Κλεόπα. Αυτά είναι... Μου το είπε παρουσία και άλλων ατόμων εκεί πέρα. Ήταν ο κύριος Τσαρούχας, ήταν ο κύριος Μαστρογιάννης, ήταν 2-3 άτομα και μου το είπε. Και το είπε χωρίς να το προκαλέσω εγώ σε τίποτε. Για όνομα του Θεού, δεν το είπα. Αυτός μου είπε. Του λέω, εντάξει, φέτος ανεβήκαμε και του χρόνου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. 5 μεγάλα ονόματα θα πάρω. Μακάρι.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι μέχρι τότε να έχει περατωθεί και η καθάριση. Το ευχόμαστε να μην έχετε κι εσείς προβλήματα. Και όταν έρθει ξανά εκείνη η στιγμή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Κλεόπα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να σε ευχηθώ και καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ και εσείς, ότι είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.